κυρίε και κύριοι. Είμαστε η πρώτη δύναμη παγκοσμίω σε τσιμπούρα και λαβράκι. Το μέσο αυτό απασχολεί 10.000 εργαζόμενου. Εξάγει, αν δεν κάνω λάθο, πέρα του 110.000 τόνου προϊόντων το χρόνο. Και η πρόβλεψη του κλάδου είναι ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε τις εξαγωγές μας εντός μιας δεκαετίας. Αυτό σημαίνει διπλάσια παραγωγή, ελπίζουμε διπλάσια κέρδη και ελπίζουμε διπλάσια μέσα εργασίας. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται ορισμένα βασικά βήματα. Όπως η επιτάχυνση της διαδικασίας του χωροταξικού σχεδιασμού και των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Δεν έχουν γίνει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Και κρίσιμη βέβαια, απολύτως καθοριστική, είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας με σκοπό την αύξηση της προοδευτικότητας. Παραδείγματος χάρη, να επιδιώξουμε επενδύσεις στους τομείς της γεωθερμίας, κυρίως σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αλλά και σε βιοαέριο που θα μειώσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και μάλιστα με φιλικούς όρους για το περιβάλλον. Έχουμε 13 σήμερα αναγνωρισμένα γεωθερμικά πεδία. Δυστυχώς οι επενδύσεις είναι ελάχιστες σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Εξίσου μεγάλες όμως είναι και οι ευκαιρίες για μεγάλα οργανωμένα θερμοκήπια τα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ενέργεια και να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά όπως τα πρώτα παράδειγμα. Και αυτά είναι λίγα μόνο από τα παραδείγματα των τεράστιων δυνατοτήτων που έχει ο πρωτογενής τομέας. Μέσα στη ΣΑΕΦ κλείνω